αναπτυξιακό νόμο. Αν θα έχουμε. Βεβαίω τον αναπτυξιακό νόμο. Τι σα ενόχλησε δηλαδή. Τι, δεν θα ψηφίσω και με βρείτε την πλειοψηφία. Το θέμα δεν θα τραβήξω ο κόσμο αυτό. Το θέμα, κύριε οικονόμου, δεν τι ενοχλεί εμέναν. Το θέμα είναι τι θα τραβήξει ο κόσμο αυτό. Τι θα τραβήξει δηλαδή. Που θα δει του μισθού του. Ναι. Να συμπιέζονται, λες και, θα μειωθούν έχουμε, μισθοί λόγω των λες και παλινδρομούμε προς το δεύτερο μνημόνιο. Αστεί. Ενώ έχουμε βγει από τα μνημόνια, έχουμε λοιπόν ΣΥΡΙΖΑ, μια παλινδρόμηση. Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ στη χθεσινή μέτρηση βλέπουν θετικά τις φοροελαφρύνσεις που έχει φέρει αυτή σας η κυβέρνηση. Σας είπα για τη μέτρηση. Στις δημοσκοπήσεις έχει τη σημασία. Τι ρωτάς. Με το τι ρωτάς, πώς διατυπώνεις την ερώτηση. Άρα οι φοροελαφρύνσεις που έχουν ανακοινωθεί δεν είναι θέλετε καλά μέτρα. Θέλετε να την πάμε παρακάτω όσο θέλετε να συζητήσουμε. Δεν απαντάτε όμως. Για δημοσκοπήσεις απαντάω πεντακάθαρα μάλιστα. Πώς απαντάτε. Και αν θέλετε απαντάω με παρησία. Όχι δια της τεθελασμένης. Διότι ξέρετε, φαίνεται, οι δημοσκόποι έχουν δυνατότητες όχι να διαμορφώνουν μόνο εκλογικά τώρα, αποτελέσματα, να φτιάχνουν και πολιτικούς. Ακούστε με να σας πω, κύριε οικονόμου, έχουν τη δυνατότητα μέχρι και πολιτικούς να φτιάχνουν. Λοιπόν, ναι. Πάμε στον να κύριο κατασκευάζουν. Ελάτε λοιπόν, να πάμε στον κύριο Κίτσο. Η γνώμη μου, κυρία Αναστασοπούλου, διατυπώνεται με παρησία, καταλαβαίνετε. Και αν θέλετε να σας πω και κάτι, χωρίς να περιευτολογώ και με θάρρος. Εντάξει, λοιπόν, μ' αρέσει που μιλάτε για τον εαυτό σας, κύριε Βαρεμένη. Λοιπόν, κύριε Κιρτσό, οι πολίτες σύμφωνα με αυτή τη μέτρηση πάντως φαίνεται να βάζουν ένα καλό βαθμό στην κυβέρνηση ό,τι αφορά τα οικονομικά. Κρατούν όμως στάση αναμονής και σας περιμένουν να δουν τι θα κάνετε σε ό,τι αφορά ένα τις επενδύσεις και κυρίως δύο το μεταναστευτικό. Ναι, όχι, νομίζω ότι τις επενδύσεις έχουν θετική άποψη, γιατί οι επενδύσεις είναι και ένα δύσκολο θέμα. Περιμένεις να δεις τι πρέπει να εξελιχθεί. Ναι, πρέπει καμία. Να εξελιχθεί. Αλλά στο μεταναστευτικό, όπως πολύ σωστά επισημαίνετε, η κυβέρνηση έχει τεράστιο πρόβλημα. Όλες οι κυβερνήσεις έχουν, αλλά τώρα μιλάμε για τη δική μας. Θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις είναι ενθαρρυντικές. Δεν πρέπει να πλέει σε πελάγια ευτυχίας η κυβέρνηση. Θα είναι λάθος αυτό, διότι επειδή κυκλοφορούν. Το προσφυγικό τι θα κάνει, γιατί στα άλλα η κυβέρνηση πάνω κάτω ναι. Σχετικά τα πάει καλά. Αυτές τις 100 πρώτες μέρες μιλάμε, θα την κρίνουμε. Εντάξει, στην επειδή παρακολούθησα από το πρωί την εκπομπή σας, έχει πρόβλημα η κυβέρνηση με την έννοια ότι πρέπει να κάνει με την κατάσταση από τα νησιά. Διάφοροι αντιδρούν, άλλοι έχουν λόγο, άλλοι χωρίς λόγο. Οπότε είναι ένα σύνθετο και δεν ξέρουμε και τις ροές και βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση το θέμα δεν τραβάει. Δηλαδή μας έχει μετατρέψει σε χώρα εγκλωβισμού, προσφύγων και μεταναστών και λίγο πολύ δεν την ενδιαφέρει κιόλας. Άρα θα σας έλεγα ότι έχουμε κερδίσει το παιχνίδι στα φορολογικά οικονομικά, πάμε καλά στα αναπτυξιακά. Είμαστε δυνατοί στο νόμο και στην τάξη. Αυτά καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Έχουμε ένα ανοιχτό πρόβλημα. Έχετε περιθώρια βελτίωση, δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Ναι, ναι, θέμα ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν δεν έχουμε μπει στα βαθιά νερά της κοινωνίας και της πολιτικής. Δηλαδή, αυτό θέλω να πω, ότι τα φορολογικά κάνουν λάθος στο ΣΥΡΙΖΑ που τα υποτιμούν, αλλά δεν προσδιορίζουν απόλυτα τις εξελίξεις. Δηλαδή, αν ο άλλος δεν έχει εκπαιδευτικό σύστημα, δεν έχει υγεία, ζητήματα δηλαδή, υγεία, δηλαδή. Δεν έχει γειτονιά, δεν έχει το ένα, μα δεν έχει αυτά το άλλο. Όλα αυτά θα πληγούν από το προσφυγικό. Εντάξει. Αν δεν φτιάξετε υποδομές, γιατί η κυβέρνηση σωστό. Τώρα λέει ότι θα προχωρήσει και σε αναβάθμιση και ενίσχυση των υποδομών. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα σας πω τώρα, εγώ θεωρούμε αιρετικό στα προσφυγικά. Εδώ υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις. Πρώτον, έχει δεχθεί η Ελλάδα. Και είμαστε σε ένα καθεστώς τρίτης χώρας, δηλαδή ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτό δίνεται σε χώρες που έχει καταρρεύσει η οικονομία τους και έχει καταρρεύσει η διοίκηση. Τι σημαίνει αυτό, ότι 2/3 των χρημάτων πηγαίνουν σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, δεν παίρνουν τίποτα οι Δήμοι, άρα δεν μπορείς να οργανωθείς. Αυτό δεν πρέπει να το αλλάξετε. Πρέπει να αλλάξει, αλλά θέλει υπογραφές. Θέλει υπογραφές. Δεν είναι έτσι. Δεν γύρισε τίποτα. Δεν πήρε ένα ποσό απευθείας στην κυβέρνηση. Ένα δεύτερο, για να ολοκληρώσω. Και ένα δεύτερο. Δεν μπορεί να φορτώνει τις τοπικές κοινωνίες χωρίς να ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες. Δηλαδή να πάνε εκεί πρέπει να πάνε, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα. Όλες αυτές τις περιοχές έχουν φτωχούς, έχουν άνεργους κτλ. Πρέπει να στέλνεις το μήνυμα ότι φροντίζω τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, φροντίζω και τους μη έχοντες. Την κοινωνία, βεβαίως. Οι πολίτες πάντως, κύριε Ανδρουλάκη, σας έχουν καθυλωμένους στο 6% από ό,τι είδαμε και σε αυτή τη μέτρηση. Καταρχάς, περί δημοσκοπήσεων. Υπάρχουν στημένες δημοσκοπήσεις. Ναι, υπάρχουν. Δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει να αξιώσουμε όλες τις δημοσκοπήσεις. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση να μιλούν για στημένες δημοσκοπήσεις αυτοί που αξιοποιούσαν. Προεκλογικά στημένες δημοσκοπήσεις, πέραν ότι οι εκλογές είναι ντέρμπι, το Πασόκ δεν μπαίνει στη Βουλή και όλα αυτά. Εδώ ήμασταν, δεν ξεχάσαμε. Και καλό να κάνετε ένα ρεπορτάζ, να βάλετε τις δημοσκοπήσεις τις προεκλογικές των τελευταίων τριών μηνών, για να καταλάβει και ο ελληνικός λαός ποιοι προσπαθούσαν να μανιπουλάρουν την κοινή γνώμη μέσω στη μόνη των δημοσκοπήσεων, για να μην ξεχνάμε τι έγινε στο πρόσφατο παρελθόν. Μάλιστα. Δεύτερο θέμα για τη δημοσκόπηση.
προφανώς οι πολίτες συγκρίνουν τι υπήρχε με το τι εσείς υπάρχει. Είστε ευχαριστημένοι με το ποσοστό αυτό. Ένα λεπτό. Ακούνε φοροαπαλλαγές, μείωση του ΦΠΑ στην κατασκευή. Ακούνε ότι θα αλλάξει κάτι. Αυτό θέλω να σου πω. Άρα βλέπουμε να αποτυπώνται θετικά στις δημοσκόπησεις. Όταν βλέπουν στο προσφυγικό τώρα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Υπάρχουν θέματα τα οποία έχουν γίνει κάποια βήματα και θέματα που υπάρχει στασιμότητα ή πολύ κακή χειρισμή όπως είναι το προσφυγικό. Και τι θέλω να πω. Εδώ η χώρα πήρε 1,7 δισεκατομμύρια. Ναι. Τα διαχειρίστηκε η χώρα μας αυτά. Ένα λεπτό, κύριε Κίρτσο. Ένα ποσοστό μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων, τα μισά σχεδόν, τα άλλα μισά η προηγούμενη κυβέρνηση. Και η κατάσταση ήταν στη μόρια, βιασμοί, θάνατοι, εξευτελισμός της χώρας μας από όλες τις μη κυβερνητικές οργανώσεις σε όλο τον κόσμο. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, χωρίς κανένα σχέδιο, αυξάνουν οι ροές, εμφανίζει ένα πρόγραμμα που λέει ότι σε τρεις μήνες θα κριθούν 70.000 αιτήσεις ασύλου, αν κριθούν σε τρεις μήνες. Καλέστε με, κύριε Κόρμο, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Όχι, είναι ένα πράγμα το οποίο έχει μεγάλη γραφειοκρατία και θα καθυστερήσει. Και να κάνει. Άτομα. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο των 70.000. Τι πρέπει να γίνει πρακτικά για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης με την κατάσταση εντός της Ελλάδας. Αυτό μπορεί να είναι βιώσιμο με τις σημερινές ροές. Ναι. Αν ο Ερντογάν συνεχίσει το παιχνίδι, είναι μη βιώσιμο. Άρα, θα έχουμε τεράστια. Τι κάνουμε, επομένως. Πρέπει να διεκδικεί στο Συμβούλιο νέο πρόγραμμα. Με ευρωπαϊκή μετεγκατάσταση με την εξή ρήτρα. Ή το δέχονται όσοι. Όχι. Θα σα πω. Θα σας πω όχι, το έχουμε ψηφίσει στο Ευρωκοινοβούλιο, δεν είναι. Θα σα πω τι μπορεί να γίνει για να το δεχτούν. Εάν πούμε ότι για όσες χώρες, από όσες χώρες έρχονται πρόσφυγες, ναι, που η κρίση ασύλου φτάνει το 85% πριν κρυθεί το άσυλο, άρα πριν να εγκλωβιστούν στην Ελλάδα, φεύγουν με relocation με την κατάσταση προς την υπόλοιπη Ευρώπη, όποιος δεν δέχεται αυτούς τους πρόσφυγες πρόστιμο και έξοδο από τη Σέγγεν, όπως είπε το οι άλλοι ο πρόεδρος Μακρόν. Διότι είναι το μόνο βιώσιμο σχέδιο. Που δεν γίνονται. Γίνονται. Έχει γίνει πρόγραμμα με την κατάσταση. Πώς θα το δεχτεί ο άλλος? Μα υπήρχε. Αυτό. Υπήρχε πρόγραμμα με την κατάσταση. Τέλειωσε, το έκλεισε. Ναι, μπορούμε να δημιουργήσουμε καινούριο. Διότι καταλαβαίνουμε. Μόνο δεν πρόκειται να περάσει από το Ευρωπαϊκό. Η χώρα μα πρέπει να διαπραγματευτεί δύο πράγματα. Βραχυπρόθεσμη λύση. Κύριε οικονόμου. Είμαι πρακτικός άνθρωπος. Βραχυπρόθεσμη λύση είναι νέο πρόγραμμα με την κατάσταση και μακροπρόθεσμη είναι η αλλαγή του Δουβλίνου που έχουμε ψηφίσει όλοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ποιος την μπλοκάρει? Το Λαϊκό Κόμμα στο Συμβούλιο, κύριος Κούρτς. Αν λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης πείσει την πολιτική του ομάδα, την Ευρωπαϊκή Δεξιά, μπορεί να έχουμε και νέο πρόγραμμα με την κατάσταση και αναθεώρηση του Δουβλίνου, ώστε η Ελλάδα να μην είναι χρειαζόμενη από τον Ερντογάν. Να σα πω κάτι. Δώστε και εμένα το λόγο, γιατί εντάξει. Ακόμη και οι δημοσκόποι λένε ότι είμαστε εξωματικοί για την πολίτευση. Το παραδέχονται. Καλά, μην έχετε παράπονα. Οπότε, οπότε λέω, δεν λέω και εσά, κύριε Αντωνάκη. Θα απαντήσω και σε κάποια υπόλοιπα. Δώστε τον αγγλικό καθένα. Και δεν λέω. Λέω, κοιτάξτε να δείτε. Κατά τη γνώμη μου, η κυβέρνηση στο προσφυγικό παραπλάνησε τον ελληνικό λαό, διότι γνώριζε την ουσία του προβλήματος. Όλο υπερβολές. Παραπλάνησε τον λαό η κυβέρνηση. Είναι η άποψή σας, κύριε Αντωνάκη. Πείτε τι, αν και την ξέρουν, ο κόσμος την ξέρει την άποψή σας. Πείτε τι, εγώ το δέχομαι, αλλά αφήστε και εμένα. Μα λέτε παραπλάνησε σε αυτό το χάλι που παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μας λέτε τώρα μην πω τη γνώμη μου. Μιλάμε για χάλι αδιόρθωτο. Θα σας πω, λοιπόν. Παραδώσατε διαγυμνήνο σωματείο. Εγώ ήρθα εδώ να σας πω τη γνώμη μου. Ήρθα να σας πω τη γνώμη μου. Η δικιά σας σας είπα και του Σκάι είναι πασίγνωστη. Πείτε τι λέτε. Δεν χρειάζεται να την παραλαμβάνετε. Και όταν βρισκόμαστε εμείς εδώ, όταν δεν είμαστε εδώ, λέτε από το πρωί μέχρι το βράδυ τη γνώμη σας, έτσι. Καλά, βρίσκεστε αρκετά συχνά. Όταν είμαστε εδώ, κυρία Αναστασοπούλου, ας διατυπώσουμε και εμείς κάποια γνώμη. Μην έχετε και παράπονο. Να σας πω κάτι. Είναι και βαρετό. Όχι, εγώ προσωπικά δεν είναι προσωπικό το πρόβλημά μου. Λέω μια υπαρξία μου είναι πολιτική εδώ. Πάμε στην ουσία. Άρα τι λέτε λοιπόν. Ακούστε να δείτε. Εδώ δεν είμαι εδώ ως πρόσωπο. Παρευρίσκομαι και χαιρετίζω. Είμαι εδώ. Ως μια πολιτική γνώμη. Λοιπόν, μην τρώμε το χρόνο έτσι. Μην τρώμε το χρόνο έτσι. Λοιπόν, παρακαλώ. Λέω λοιπόν, παραπλάνησε η κυβέρνηση συνειδητά τον ελληνικό λαό στα πλαίσια μιας τοξικής εκστρατείας. Δηλαδή τι. Ήξερε την ουσία του προβλήματος, την οποία την είπε μετεκλογικά. Είναι γεωπολιτικό, είπε πριν. Πριν τις εκλογές έλεγε ότι τους πρόσφυγες και τους μετανάστες τους φέρνει, λέει, ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Ήρθε να χαλάσει, να γκρεμίσει ό,τι μηχανισμό βρήκε μπροστά τη, που είχαν μια πείρα οι άνθρωποι που υπηρετούσαν αυτό το μηχανισμό στο προσφυγικό. Μάλιστα. Να καταργήσει πριν πατήσει το πόδι τη το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Λες και πρέπει να το κάνει με την πρώτη μέρα. Κάτσε να δεις τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι αυτά τα χρόνια.
τη διπλή κρίση. 1,6 δι για να βιάζονται οι πρόσβειε στη Μόρια. Αυτό παρακαλώ για να μην. Μα τι κάνανε αυτά τα στοιχεία, 1,7 δι. Διέκοψα. Λέω, λοιπόν, βρήκαν τη Μόρια 5.500, δεν πήγαν 12. Λένε μετεκατάσταση. Βρήκαν σχέδιο, βρήκαν σχέδιο για μετεκατάσταση 12.500 προσφύγων μέχρι τον Νοέμβριο. 70.000 αιτήσει σε εκκρεμότητα. Αλλά θα σα πω τι κάνανε. Βρήκε. Κύριε Οικονόμου, ακούστε να δείτε. Εκεί λιμνάζουν. Τι έκανε η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έκανε. Πυροδοτούσε τις τοπικές κοινωνίες. Τι πυροδοτούσε με αρρωστημένο τρόπο. Και τώρα λέει ότι θα γίνει μετεκατάσταση. Αναλογικότητα λέει. Εδώ. Αναλογικότητα. Ναι. Γιατί μέχρι τώρα δεν υπήρχε. Είχε βρει μπροστά τη σχέδιο. Βρήκε μπροστά τη σχέδιο. Λέω, λοιπόν, ήταν μια παραπλάνη στο ελληνικό λαό. Και τώρα θέλω να πω κάτι για κάποια υπονοούμενα που άφησε πολιτικά ο κύριος Ανδρουλάκης. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, το πρόβλημα του Κινάλ, εγώ δεν το προσεγγίζω δημοσκοπικά. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, το Κινάλ έχει στρατηγικό πρόβλημα. Δηλαδή? Είναι αφύσικο ένα κόμμα που λέει ότι είμαι της κεντροαριστεράς. Να είναι τουλάχιστον της κεντροδεξιάς ως προς τις συνεργασίες που κάνει. Πού το βλέπετε αυτό? Ακόμα τώρα. Έτσι το βλέπω εγώ. Και να σας πω. Ο κύριος Βαρεμένος ξέχασε τον Καμένο. Ναι, εντάξει. Τον ξέχασε τον Καμένο. Ωραία, να σας πω κάτι. Τώρα δεν υπάρχει. Μίξαμε τον Σύριζα. Κύριε Ανδρουλάκη, να πω κάτι. Τώρα δεν υπάρχει. Να μιλήσουμε σοβαρά και ειλικρινά. Δεν υπάρχει Καμένος. Δεν υπάρχει Καμένος. Λοιπόν, μια και λέτε για τον αλλά κύριο Καμένο. Αλλά είμαι εμεί Καμένος. Ευχαριστώ, δεν θα πάρουμε. Όχι, δεν υπάρχει. Ευχαριστώ, δεν θα πάρουμε. Όχι, δεν υπάρχει. Εμεί σε χαράσουμε αυτόνομη πορεία. Χαράξτε όσο πορεία θέλετε. Σας ενδιαφέρει αυτό που θα γίνει. Κύριε Παρεμένη, σας ενδιαφέρει. Μισό λεπτό. Υπάρχουν κάποιοι που περιμένουν σήμα του Μητσοτάκη. Να βγουν από μέσα. Ναι, γιατί πήγανε. Από πού περιμένουν, πώς το λέτε αυτό. Στην τουαλέτα είπατε. Συνέδριο έχουν οι άνθρωποι. Έξω από την πόρτα περιμένουν. Πού να περιμένουν. Ζω παραπέρα περιμένουν. Για να μπουν μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, κάποιοι λέω. Πασόκι. Σαν αυτούς που πήγανε ήδη. Ναι. Καλά, έτσι, και εσάς, οι οποίοι μια ζωή δηλώνανε κεντροαριστεροί, για να μην πω και αριστεροί, στο παρελθόν και μπήκανε τώρα σε μια κυβέρνηση η οποία φέρνει τη στάμπα ακραίων πολιτικών. Τι το λέτε γιατί. Πολιτικών. Το λέτε ακραίων πολιτικών. Και λέω τώρα. Και λέω τώρα, οι υπόλοιποι, κατά τη γνώμη μου, και εδώ δεν διατυπώνω την επιθυμία μου. Δεν διατυπώνω την επιθυμία μου. Οι υπόλοιποι να έρθουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως θα έρθουν να κουβεντιάσουμε. Καταρχήν εγώ. Ακάλεσμα κάνετε. Δεν έχω καμιά άλλα ζωνία. Λέω, ελάτε να κουβεντιάσουμε. Πάνω σε προγραμματισμό. Προσέξτε τι θα κάνουμε τώρα, κύριε Βαρεμένη. Περιμένετε να ακούσετε ένα σύντροφό σας. Και λέω στον κόσμο που δεν περιμένει καρέκλα για να τρέξει. Για να πάμε και λίγο σε άλλα θέματα. Πάμε στον κύριο Κοτζιά. Έδωσε μια πολύ σημαντική συνέντευξη χθες, γιατί μίλησε για όλα εδώ στον Παύλο Τζίμα. Μίλησε και γίνει την περίφημη επιστολή που λέγαμε όλοι να δοθεί στη δημοσιότητα να τη δούμε την εννιασέλιδη. Αυτό που δεν την έδωσαν ποτέ. Επειδή τη διάβασα. Δεν την άκουσα. Την επιστολή διαβάσατε? Όχι. Α, τη συνέντευξη. Ένα λεπτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Περιμένετε. Θα πάτε να ακούσουμε τώρα. Να σα πω. Θα πω εγώ τη γνώμη. Τότε που στείλατε την επιστολή παρέτησης, ένα χρόνο και λίγες μέρες. Η επέτειος ήταν πριν από λίγο, έτσι δεν είναι? Την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είναι ώρα να τη μάθουμε κι εμείς. Θέλω να πω, εντάξει, τη στείλατε στον κύριο Τσίπρα. Ο πρωθυπουργός τότε είπε δεν τη δίνει στη δημοσιότητα. Δεν είναι πια πρωθυπουργός. Έχει φτιαχτεί μια μυθολογία γύρω από αυτή την επιστολή και τι περιέχει και γιατί μένει μυστική. Δεν είναι καιρός να τη μάθουμε. Να σας πω, καταρχάς, δεν θα είχα πει ποτέ ότι έχω μια επιστολή αν ο κύριος Τζανακόπουλος δεν έκανε την ανόητη δήλωση εκείνη την ημέρα. Όποιος έλει κατεβαίνει από το τρένο, έστω και αν δεν έχει πολιτικούς λόγους. Και ότι η παρέτηση του κυρίου Κοτζιά δεν έχει σχέση με την πολιτική. Και εγώ του απάντησα ότι διάβασε πρώτα την παρέτησή μου και μετά να βγάζει συμπεράσματα. Πρέπει οι νεαροί μας σύντροφοι να είναι πιο προσεκτικοί και λιγότερο επιπόλαιοι. Γι' αυτό το ανέφερα για την επιστολή. Τώρα, επιστολή δεν έχω γράψει μόνο μία στον κύριο Πρωθυπουργό, Υπουργό Εξωτερικών. Ήμουνα κατά καιρούς, είχα απόψεις για την κυβέρνηση κ.ο.κ. Στην επιστολή παρέτησης έχω πιο πολλούς λόγους που κάθε επιστολή για να δημοσιοποιηθεί πρέπει να συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές. Δεν είναι ούτε μόνο δικαίωμά του, ούτε μόνο έχω δικαίωμα. Διαβάσει. Μάλιστα. Άρα μάθαμε ότι υπάρχει αυτή η επιστολή εξαιτίας της δήλωσης Τζανακόπουλου, λέει ο κύριος Κοντζιάς, κύριε Βαρεμένη. Και το χαρακτήρισε ανόητο τον κύριο Τζανακόπουλο, όπως είδατε. Όχι, ακούστε να σας πω. Μάθατε αυτό είδα. Από τη συνέντευξη, το βασικό ήταν η συμφωνία των Πρεσπών. Έτσι. Το αναδείξαμε. Όπου... Όχι, μισό λεπτό. Το τι αναδείχθηκε, γιατί δεν αναδείχθηκε, εδώ έχουμε το ιστορικό ψέμα. Ποιο είναι το ψέμα? Πάνω στη συμφωνία των Πρεσπών, η Νέα Δημοκρατία ανέπτυξε μια τοξική εκστρατεία, ένα ιστορικό ψέμα. Και τώρα κύριε Οικονόμου. Δύο παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Τώρα. Όταν έρθει η ώρα μου. Θα ήθελα. Ολοκληρώστε, κύριε Βαρεμένη, ολοκληρώστε. Ελάτε. Με βάση αυτό το ιστορικό ψέμα, τώρα που αποκαλύφθηκε η αλήθεια. Ποιο ήταν το ψέμα, τι κάνει η κυβέρνηση τώρα που συγκλονίζεται η περιοχή από εξελίξεις?
σύονται οι γεωπολιτικές τεκτονικές πλάκες. Έχουμε εξελίξεις στη Βόρεια Μακεδονία, στα Βαλκάνια. Τι κάνει, αμολάει αετό. Αυτό κάνει. Μάλιστα. Παρακολουθεί με τζάμπα εισιτήριο. Και δεν μπαίνουν και μέσα να τη βγάλουν έξω όπως κάνανε στο Τζόκερ. Mm-hmm. Παρακολουθεί. Γιατί παρακολουθεί, γιατί είναι δέσμια. Ναι, αλλά είδα, αλλάξατε θέμα. Δέσμια τη αρρωστημένη προεκλογική ρητορική. Και χάνουμε την ευκαιρία, κύριε Οικονόμου. Χάνουμε την ευκαιρία. Εσείς όταν υπογράφατε τη συνθήκη των Πρεσπών, είχατε δεσμεύσει την Γαλλία και την Ολλανδία ότι θα σεβόταν τη συμφωνία. Έτσι διαπραγματεύονται σοβαρά τα κράτη, κύριε Βαρεμένο. Δεν διχάζουν το λαό του για ισοκομματικά παιχνίδια. Έπρεπε να πείτε προ τη διεθνή κοινότητα ότι εμεί θα υπογράψουμε τη συμφωνία των Πρεσπών μόνο αν δεσμευτεί το Συμβούλιο. Έτσι κάνουμε. Διαπραγματευτήκατε στο σκότος εις βάρος της χώρας. Και τώρα αποδεικνύονται τα αποτελέσματα. Ξέρετε τι θα γίνει. Θα μπουν στο ΝΑΤΟ και δεν θα υπάρχει έργα όμνες εάν δεν κάνει πίσω Μακρόν. Εκεί ούτε την Ελλάδα. Και συνεχίζετε με θράσεις. Μιλάτε πολύ ώρα, κύριε Βαρεμένο. Όχι, κύριε Βαρεμένο. Και ποιοι είναι οι φόβοι για τη συμφωνία των Πρεσπών, για να το κλείσουμε το θέμα αυτό τώρα. Ένα λεπτό. Εγώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση για τον κύριο Βαρεμένο. Μ' αρέσει η επιθετική τακτική του, γιατί νομίζω ότι συμφέρει πάρα πολύ τη Νέα Δημοκρατία. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες είναι... Ένα λεπτό. Οι οποίες δεν είναι μόνο τα ποσοστά, είναι η τάση μας ενδιαφέρει, η κοινωνική και πολιτική. Ο κόσμος θέλει πιο χαμηλούς τόνους και συνεννόηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ψήφο των αποδήμων, μέχρι και οι περισσότεροι του ΣΥΡΙΖΑ θέλαν κάποιο είδους συνεννόηση. Επομένως, εντάξει, καταλαβαίνω ότι δεν τους αρέσει η κυβερνητική πολιτική, αλλά νομίζω, σαν άνθρωπος επικοινωνίας, μιλάω τώρα περισσότερο, πρέπει να έχουν μια πιο διαφοροποιημένη στην τακτική. Ουσία, τώρα, υπάρχει τώρα, θέμα. Επίσης, ένα άλλο λάθος που κάνουμε ο κύριος Βαρεμένος και εγώ, επειδή είμαστε παλιοί δημοσιογράφοι, είναι ότι στις εκπομπές που πηγαίνουμε θέλουμε να κάνουμε τους αρχισυντάκτες. Ναι, επομένως, μπερδεύεται εδώ πέρα. Ναι, εντάξει, αλλά θέλετε να έχετε απέτηση για το πιο απόσπασμα να τα βάλουμε. Ήταν εντερήμη του λόγου. Λοιπόν, τώρα. Ήθελα να πω ότι θα σχολιάζω κάτι άλλο εγώ. Τώρα, εγώ θα σας πω ότι είμαι με τον Μακρόν. Εγώ είμαι με τον Μακρόν στο θέμα των Πρεσπών. Άσχετα αν έκανα αποχή για λόγους τακτικής χθες στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διότι υπάρχει, ο Μακρόν τι λέει ουσιαστικά, ότι εδώ έχουμε ξεφτυλιστεί σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί κάνουμε 15 χρόνια ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, η οποία ουσιαστικά είναι μια δικτατορία επιθετική κτλ. Επομένως, είναι λάθος η διαδικασία. Δίνεις ομοφωνία για να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση, αλλά χρειάζεσαι μετά ομοφωνία για να σταματήσει η διαπραγμάτευση. Mm-hmm. Επομένως, τους λέει, επειδή και στα δικά μας. Αλλά ομοφωνία και να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση, ναι, ρε κύριε. Εντάξει. Ναι. Άρα δεν μπαίνουν ποτέ άνθρωποι. Δεν μπαίνουν ποτέ, αλλά η εικόνα ότι έχει ευρωπαϊκή προοπτική η Τουρκία του Ερντογάν. Η πολιτική Μακρόν εναντιώνεται στα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας. Είναι κατασυκοφάντηση. Το γεωπολιτικό βάθος της Ελλάδας είναι τα Βαλκάνια. Δεν θα πούμε το παιχνίδι του Μακρόν ούτε των Ολλανδών. Να σας πω τώρα, λοιπόν. Εμείς μπορούμε να ζητήσουμε. Όταν γινόταν η συζήτηση για τη συμφωνία των Πρεσπών, είπε κουβέντα ο κ. Μακρόν. Για να έλεγε τότε την άποψή του. Θα σας και ειδικά και ο ελληνικός λαός τζάμπα. Ότι αν δεν λύσουμε το πρόβλημα της ένταξης της Τουρκίας, δηλαδή αν δεν κόψουμε το δρόμο στην Τουρκία, και ξέρω ότι τώρα είμαι εκτός εθνικής γραμμής, εκτός γραμμής Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, Κινήματος Αλλαγής, δεν πρόκειται να υπάρξει εξέλιξη, γιατί καταλαβαίνω απόλυτα το σκεπτικό του Μακρόν. Αυτή τη στιγμή η γαλλική κοινή γνώμη λέει όχι στην Τουρκία, λέει όχι και στα Δυτικά Βαλκάνια. Και περιμένει στη γωνία και η Λεπέν να πει το ναι ο Μακρόν στα Δυτικά Βαλκάνια για να εξοψηφίσει το θέμα. Να καταλαβαίνουμε ποιο είναι το πεδίο στο οποίο αναπτύσσεται το πολιτικό παιχνίδι. Στην αμφισημία θα τα πω όλα. Ένα λεπτό. Για να καταλάβετε την αμφισημία ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, τι λέει ο κύριο Κίρτσο. Η προσωπική μου άποψη είναι να σταματήσουμε την ενταξιακή της Τουρκίας. Ναι. Δεν ψήφισε. Εγώ μόνο ψήφισα να σταματήσει τη διαδικασία στο Κοινοβούλιο. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία είπα να συνεχιστεί. Άρα λοιπόν, ή θα ψηφίσετε αυτά που λέτε, ή θα ψηφίσετε άλλα πράγματα. Τι προσπαθείτε να κάνετε τώρα. Τις... Μία κουβέντα. Ένα λεπτό. Μία κουβέντα για τα ισοκομματικά, κύριος... να δούμε τι γίνεται. Θα τα πούμε όλα. Όχι, δεν προλαβαίνω. Είστε τέσσερις δημοσιογράφοι. Λοιπόν. Έκανε μία πρόταση ο κ. Βαρεμένος και λέει να κουβεντιάσουμε, λέει, οι χώροι. Εγώ, κύριε Οικονόμου, κύριε Ανσοπούλου, πολιτεύουμε με ήθος εξαγορά στελεχών του κόμματός μας, με ευθύνη δική τους πρωτίστως, έκανε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εξαγορά με ποια έννοια, τι εξαγορά λέτε. Καρέκλας. Τι θα πει εξαγορά. Επειδή λοιπόν εγώ έμεινα καρέκλας. Επειδή λοιπόν εγώ πολιτεύουμε με ήθος και συνέπεια απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, τι λέω. Εσείς θα παραμείνετε εκεί, στο ΠΑΣΟΚ.
Βεβαίως. Έχει προκηρυχθεί ένα συνέδριο. Ξέρετε κάτι. Το περιμένατε σε αυτό το έκτακτο κύριε Βαρεμένο. Προγραμματική συμφωνία κάνατε με τον κύριο Ραγκούση του Βάλτερ στα δελτία σας. Καταγγέλατε την κυβέρνηση Παπανδρέου και πήρατε το νούμερο 2 της κυβέρνησης Παπανδρέου μετά και τον κάνετε βουλευτή σας. Εγώ λοιπόν, επειδή πολιτεύω με ήθος, κύριε Αντρουλάκη, μία κουβέντα, θέμα ηγεσίας υπάρχει. Έχει προκηρυχθεί ένα συνέδριο. Αυτό το συνέδριο πρέπει να υλοποιηθεί. Με σεβασμό στην ιστορία του ΠΑΣΟΚ, με σεβασμό στη θεσμική συγκρότηση του ΠΑΣΟΚ, άρα και στο καταστατικό του, που σημαίνει εκλογές συνέδρων, ναι, εκλογές οργάνων και αποφάσεις δημοκρατικές για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ. Αυτό σημαίνει συνέδριο. Ωραία, σύμφωνοι. Συζητούνται, αυτή είναι η διαδικασία. Συζητούνται θέμα όλα στο συνέδριο. Εσείς θα είστε υποψήφιος. Ακούστε. Θα ξαναείστε υποψήφιος. Κύριε οικονόμου, αν τεθεί θέμα. Εάν τεθεί ένα τέτοιο θέμα, θα τοποθετηθώ δημοσίως. Λέω λοιπόν, αυτό σημαίνει συνέδριο. Συνέδριο εξπρές, το οποίο απαξιώνει την ιστορία ενός κόμματος που έχει πρωταγωνιστήσει και που κάποιοι μείναμε πιστοί. Γιατί πιστεύουμε ότι στο ισοζύγιο ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, το δικό μας το κόμμα παράδειγμα. Λάθος η επίσπευση. Προσέφερε πολλαπλάσια στον ελληνικό λαό. Λάθος η επίσπευση. Πρέπει να γίνει, δεν είναι καταρχάς έκτακτο όπως λένε οι δημοσιογράφοι. Ναι. Είναι τακτικό, διότι έχουν περάσει 4,5 χρόνια. Εδώ μιλάμε για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή. Τη συνιστώσας δηλαδή του Κινάλ. Το συνέδριο αυτό, λέω, δεν είναι έκτακτο όπως γράφεται η δημοσιογράφη. Είναι τακτικό, διότι το προηγούμενο είχε πριν 4,5 χρόνια. Άρα το καταστατικό λέει ξεκάθαρα πώς πρέπει να γίνει. Ευχαριστούμε και τους τρεις διαφημίσεις. Θα πούμε μετά, στο διάλειμμα. Θα πούμε στο διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Διαφημισμός από την εκπομπή.